Χαραλαμπίδη, πώς ορίζετε το επάγγελμά σας και ποιες είναι οι παραλλαγές του? Ο τεχνικός διευθυντής ενός θεάτρου είναι υπεύθυνος για να συντονίζει όλο τον τεχνικό κόσμο που εργάζεται σε ένα θέατρο. Τους τεχνικούς των φώτων, τους τεχνικούς του ήχου, τους τεχνικούς της εικόνας, καθώς επίσης τη διεύθυνση σκηνής και να συντονίζει το έργο της παραγωγής, την εκτέλεση παραγωγής όπως λέμε. Ανάλογα με το μέγεθος του θεάτρου, διακρίνουμε δύο τεχνικούς διευθυντές. Όπως και εδώ στο Μέγαρο, έχουμε τον τεχνικό διευθυντή των εγκαταστάσεων, που είναι υπεύθυνος για όλα τα θέματα, τα τεχνικά θέματα του κτηρίου, τους κλιματισμούς, τα τηλεφωνικά κέντρα, και τον τεχνικό διευθυντή των παραστάσεων, αυτό που υπηρετώ εγώ. Δηλαδή τον άνθρωπο που συντονίζει τον κόσμο και την παραγωγή για την υλοποίηση μιας παράστασης. Εσείς ποια παραλλαγή υπηρετείτε και γιατί? Ως τεχνικός διευθυντής παραστάσεων φροντίζω για την άρτια οργάνωση και εκτέλεση όλων των παραστάσεων και όλων των εκδηλώσεων του Μεγάρου. Επίσης, φροντίζω για την προετοιμασία των παραστάσεων που έχουν σκηνικά, τη συνεργασία με τους καλλιτέχνες, τον σκηνοθέτη, τον σκηνογράφο, καθώς επίσης και την κατασκευή των κουστούμιων. Όλη αυτή η προετοιμασία που χρειάζεται από την ώρα που ξεκινάμε να στείλουμε μια παράσταση μέχρι την πρεμιέρα. Πώς είναι το εργασιακό σας περιβάλλον? Το εργασιακό περιβάλλον, καταρχήν στη δική μου περίπτωση που είναι το Μέγαρο, στην περίπτωση γενικώς ενός διευθυντή θεάτρου, ανάλογα με το εάν έχει μόνιμη απασχόληση σε ένα θέατρο, είναι ο συγκεκριμένος χώρος του θεάτρου, μπορεί να είναι ένας χώρος όπερας, μπορεί να είναι ένας χώρος μιας συναυλίας, ενός ανοιχτού θεάτρου, όπως τα αρχαία ελληνικά θέατρα, καθώς επίσης και ένα ολόκληρο στάδιο. Ποιες δεξιότητες θεωρείτε χρήσιμες για αυτό το επάγγελμα? Αυτό που είναι πολύ σημαντικό για ένα τεχνικό διευθυντή είναι να έχει οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες για να μπορεί να συντονίζει το έργο όλων των τεχνικών σε πολύ καλή συνεργασία με τους καλλιτέχνες, σκηνοθέτες, σκηνογράφους, ούτως ώστε το αποτέλεσμα να είναι όσο πιο πιστά και όσο πιο απόλυτα σύμφωνο με αυτό που οραματίζει το καλλιτέχνης. Αυτό απαιτεί διαρκή έλεγχο και παρακολούθηση, πνεύμα ομαδικότητας ανάμεσα στους συνεργάτες που πρέπει να το εμπνέει ο ίδιος ο διευθυντής. Ποια στοιχεία προσωπικότητας θεωρείτε χρήσιμα για αυτό το επάγγελμα? Πολύ σημαντικό είναι να έχει μια ηρεμία, προσωπική ηρεμία, για να μπορεί να συζητά με τους καλλιτέχνες και με το προσωπικό, να αντιλαμβάνεται την καλλιτεχνική δημιουργία όπως θέλει να την εκφράσει ο δημιουργός, να αντιλαμβάνεται προκαταβολικά τα προβλήματα που πιθανόν να εμφανιστούν στην πορεία της παραγωγής και να φροντίζει η παραγωγή να είναι μέσα στα χρονικά πλαίσια που ορίζονται από τις πρόβες και τις παραστάσεις, καθώς επίσης και στο προϋπολογισμό που έχει καθοριστεί για τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Ποια είναι η αναλογία επιστημονικής κατάρτισης και καλλιτεχνικής έμπνευσης που χρειάζεται αυτό το επάγγελμα? Είναι σίγουρο και δεδομένο ότι για να κάνεις αυτή τη δουλειά πρέπει να γνωρίζεις πολύ καλά την τεχνολογία, καθώς όπως βλέπουμε καθημερινά η τεχνολογία μπαίνει ολοένα και περισσότερο στο θέαμα και στη σκηνογραφία και στο φωτισμό και στο βίντεο και στον ήχο. Άρα είναι δεδομένο ότι πρέπει κανείς να γνωρίζει πλήρως την τεχνολογία που υπάρχει γύρω από το θέαμα. Σε ό,τι αφορά την καλλιτεχνική έμπνευση, ένας τεχνικός διευθυντής να έχει καλλιτεχνική έμπνευση ίσως ακούγεται περίεργο. Την άλλη πλευρά όμως, σίγουρα πρέπει να γνωρίζει και να αντιλαμβάνεται το πνεύμα του σκηνοθέτη. Να γνωρίζει προς τα πού και πώς θέλει να κατευθύνει μια παράσταση. Άρα και τα δύο είναι εντελώς απαραίτητα. Ποια ήταν τα ερεθίσματα στην παιδική ή στην εφηβική ηλικία που σας όθησαν να ακολουθήσετε αυτό το επάγγελμα? Δεν ξέρω, ήταν μνήμες που έχω από την πολύ παιδική μου ηλικία. Θυμάμαι ότι πάντα μου άρεσε να, ως μαθητής δημοτικού, να οργανώνω παραστάσεις καραγκιόζη. Στις γειτονιές που ζούσαμε, πολύ πιο ανέμελα, ετοιμάζαμε και στείναμε πίσω από μικρά φορτηγά, το σεντόνι, τα φώτα,
κατασκευάζαμε τις ίδιες τις φιγούρες του Καραγκιόζη και έτσι απολαμβάναμε τα παιδικά μας χρόνια. Αργότερα βέβαια είχα το ψώνιο εντός εισαγωγικών με τα ηλεκτρονικά, με τις κατασκευές, τα kits, τα ηλεκτρονικά kits, προκειμένου ήταν και η περίοδος τότε που είχαν αρχίσει να υπάρχουν οι τεχνικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί και όλη αυτή η ενασχόλησή μου νομίζω ότι ήταν κάτι που με οδήγησε σε μια τέτοια πορεία. Αργότερα βέβαια με πιο συγκεκριμένη κατεύθυνση και με πιο συγκεκριμένο τρόπο. Τι σπουδές ή κατάρτιση ακολουθήσατε? Σπούδασα σαν τεχνολόγος, ηλεκτρολόγος, μηχανικός στην αρχή. Μετά μεταεκπαιδεύτηκα στη Γαλλία και συγκεκριμένα στο Μπομπούρ. Πώς μπορούμε από έναν οργανισμό να έχουμε εκδηλώσεις από απλές εκθέσεις μέχρι συναυλίες και από συναυλίες μέχρι όπερες, θεατρικά έργα. Στη συνέχεια, επίσης, βρέθηκα στην Αγγλία, όπου μεταεκπαιδεύτηκα πάνω σε θέματα stage management. Στο Λονδίνο, πέρασα από την παραγωγή του Covent Garden, στο Birmingham και σε διάφορες άλλες πόλεις της Αγγλίας, από όπου και αποκόμισα τη μεγαλύτερη εμπειρία. Ποια ήταν για σας η μεγαλύτερη επαγγελματική επιτυχία και γιατί? Σίγουρα ήταν η Ολυμπιάδα. Ένα μοναδικό γεγονός που συμβαίνει ίσως μια φορά στη ζωή μας. Ήταν μια περιπέτεια μεγάλη που μας χάρισε πολύ μεγάλες συγκινήσεις, πολύ μεγάλες αγωνίες, πολύ στρες. Αλλά θεωρώ ότι τις στιγμές της τελετής έναρξης και της τελετής λήξης από τις πιο σημαντικές της ζωής μου, μια εσωτερική ικανοποίηση για το αποτέλεσμα, πέραν του καλλιτεχνικού αποτελέσματος που όλοι θαύμασαν, νομίζω ότι εξίσου άρτια ήταν και όλη η τεχνική διοργάνωση των τελετών και ως εκ τούτου είναι από τα πιο βαθιά αποτυπωμένα στη μνήμη μου γεγονότα. Τι σας προσφέρει και τι σας στοιχίζει αυτό το επάγγελμα? Προσφέρει συγκινήσεις, μεγάλες συγκινήσεις, ως αποτέλεσμα βέβαια πολύ σκληρής δουλειάς. Θυμάμαι στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Μεγάρου, ότι υπήρχαν διήμερα, τριήμερα, χωρίς να φεύγουμε από εδώ. Κοιμόμασταν κάποιες ελάχιστες ώρες και οι συνεργάτες μου και εγώ, σε κάποια καμαρίνια, και συνεχίζαμε 48 ώρα συνεχούς δουλειάς. Η πολύ σκληρή δουλειά, που σημαίνει πολλές ώρες δουλειάς, σημαίνει στερήσεις. Στερήσεις από το οικογενειακό περιβάλλον, στερήσεις από πολλές άλλες χαρές της ζωής. Τι θα αλλάζατε στην πορεία σας αν ξεκινούσατε σήμερα? Μετά από 25-27 χρόνια δουλειάς και με πάνω από 5.000 παραστάσεις διαφορετικές, αναρωτιέμαι πολλές φορές, θα ξεκίναγα κάτι διαφορετικό, θα άλλαζα κάτι? Δεν πιστεύω ότι θα άλλαζα κάτι. Θεωρώ ότι ήταν μια πορεία πολύ πλούσια και μια πορεία η οποία μας προσφέρει πάντα τη χαρά του καινούριου. Τι συμβουλή θα δίνατε σε ένα νέο που θέλει να ακολουθήσει αυτό το επάγγελμα? Εάν αγαπάει αυτό το χώρο, πραγματικά, με όλες τις δυσκολίες, σίγουρα πρέπει αφενός μεν να καταρτίζεται συνεχώς, να ενημερώνεται και για την τεχνολογία και για τα προϊόντα και για τα υλικά και για το τι υπάρχει ευρύτερα στην αγορά του χώρου και να είναι σίγουρος ότι για να έχει μια πετυχημένη πορεία και μια πετυχημένη καριέρα θα πρέπει να δουλεύει σκληρά και να μην φύδεται κόπου. Ποια είναι τα βοηθήματα που είναι χρήσιμα σε ένα νέο που θέλει να ακολουθήσει αυτό το επάγγελμα? Υπάρχει αρκετή βιβλιογραφία πάνω σε αυτό το επάγγελμα και συγκεκριμένα στους ανθρώπους που ασχολούνται με την οργάνωση τεχνική διοίκηση ενός θεάτρου και στους ανθρώπους που ασχολούνται με την σκηνή, το stage management. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεγάλη εμπειρία από το χώρο, έχουν δουλέψει σε μεγάλα θέατρα, στο Covent Garden ή στην Όπερα του Παρισιού. Ο Κέλλη, παραδείγματος χάρη, ένας από τους πιο σύγχρονους stage manager και πιο ικανούς stage manager, έχει εκδώσει ένα σχετικό βιβλίο. Όπως επίσης υπάρχουν διάφοροι οργανισμοί, η Plaza, η Showtech, οι γερμανικοί και αγγλικοί οργανισμοί, οι οποίοι έχουν μία σειρά βιβλίων πάνω ακριβώς σε αυτό το αντικείμενο και που πολύ εύκολα κάθε νέος μπορεί να έχει πρόσβαση για να ενημερωθεί. Τι συμβουλή θα δίνατε σε ένα νέο που δεν ξέρει αν θέλει να ακολουθήσει αυτό το επάγγελμα? Σε ένα νέο που δεν έχει αποφασίσει και δεν γνωρίζει ακριβώς το επάγγελμα, θα τον συμβούλευα να ενημερωθεί
και για τα πλεονεκτήματα και για τα μειονεκτήματα αυτής της δουλειάς και ύστερα να αποφασίσει.